Επιστρέψαμε στην παρέα μας, είναι ο Μάκης Βορύδης, και νομικός και πολιτικός. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που μου έκανε εντύπωση σήμερα, γιατί έβλεπα ότι η Καϊλή ανέθεσε την υπεράσπιση της σε κάποιον δικηγόρο, ο οποίος ήταν ο δικηγόρος του μακελάρη της σφαγής στον Μπατακλάν. Αυτό γιατί μπορεί να θέλει να το κάνει κάποιος? Φαντάζομαι γιατί θεωρεί ότι είναι καλός δικηγόρος. Ναι. Ναι, είναι και μια αρκετά έτσι περίεργη. Περισσότερο με πορτιέρης μοιάζει, παρά με δικηγόρος. Δεν είναι περίεργο. Το λέω αυτό γιατί όλοι έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν την περίπτωσή τους, αλλά η Εύα Καϊλή είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Πώς σας φάνηκε αυτό? Τώρα εδώ απλώς το μόνο το οποίο μπορεί να υπάρχει σαν αντένδειξη, ας το πω, στην επιλογή του συγκεκριμένου, γιατί προφανώς αυτός, φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω και τη δουλειά που κάνει, φαντάζομαι ότι είναι ένας διακεκριμένος δικηγόρος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει μεγάλες και δύσκολες υποθέσεις. Προφανώς έχει μια πολύ σημαντική εμπειρία στην υπεράσπιση, άρα αισθάνεται η συγκεκριμένη ότι χρειάζεται κάτι, ας το πω, απολύτως ισχυρό και επαρκές για να την υπερασπιστεί. Το μόνο το οποίο θα μπορούσε κανένας σκεφτεί ως αντένδειξη είναι ότι μήπως, ας το πω, θεωρεί τον εαυτό της τόσο βεβαρημένο, ώστε να χρειάζεται κάτι τόσο δυνατό, να το πω εντός εισαγωγικών, νομικά ή τόσο περιβολημένο νομικά. Αλλά κατά τα λοιπά, δεν νομίζω ότι κάνει την επιλογή της. Καταλάβω ότι είχαν και μια διχοστασία, τώρα αν είναι ακριβή αυτά που, ναι, που διαβάζω τώρα, δεν έχω άλλη πληροφόρηση, ότι κάποιος της συνεβούλευσε να κάνει τον deal ή να μην κάνει τον deal. Ναι, να κάνει κάποιου τύπου ομολογίες και παραδοχές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να εκτιμηθούν στα πλαίσια κάποιου είδους μεταμέλειας. Και εκείνη δεν το θέλει, γιατί δεν πιστεύει ότι έχει κάνει κάτι κακό. Και επομένως θέλει κάποιον να μπορεί να υποστηρίξει, ας το πω, την επιλογή της αυτή. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή, ειδικά σε πιο δύσκολες υποθέσεις, που έχουν και μεγάλο κομμάτι δημοσιότητας και υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είτε θεωρούν ότι αδικούνται ή ότι θυματοποιούνται εξαιτίας της δημοσιότητας που παίρνει η υπόθεση, ή θεωρούν ότι πρέπει κάπως να υπάρχει κάποιος που μπορεί να χειριστεί και αυτό το κομμάτι, ναι, και όχι μόνο το κλασικό, ας το πω, δικηγορικό νομικό κομμάτι, αλλά και το κομμάτι το μηντιακό, συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές, δεν είναι, είναι κάτι περίεργο. Άλλο θέμα επικαιρότητας που έχει συζητηθεί πάρα πολύ στη Βουλή. Να μπορεί να μπει ο Κασιδιάρη στο κόμμα του Κασιδιάρη ή όχι στις επόμενες εκλογές στη Βουλή. Και τώρα το ζήτημα, το ερώτημα, από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό που συζητάτε πάρα πολύ, είναι να μπορεί ένας αρχηγός, να μπορεί να είναι αρχηγός κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί ως αρχηγός, ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ήθελα να σας ρωτήσω, η Χρυσή Αυγή δεν είχε κανέναν καταδικασμένο όταν μπήκε στη Βουλή? Σωστά. Θέλω να πω ότι αυτό δεν αποκλείει από το να δούμε ανάλογα ή διαφορετικά φαινόμενα στο μέλλον. Όχι, δεν το αποκλείει, αλλά τώρα εδώ έχουμε να χειριστούμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι, ότι εν πάση περιπτώσει η Χρυσή Αυγή μπήκε έτσι όπως μπήκε, κάτω από τις συνθήκες που μπήκε, προφανώς αξιοποιώντας μια συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτική συγκυρία εκείνη την εποχή. Συνεχίζει να υπάρχει αυτή? Όχι. Αυτή η συγκυρία δεν συνεχίζει να υπάρχει. Και γι' αυτό και προφανώς όλα αυτά είναι πολύ πιο περιορισμένα. Τώρα όμως έχουμε ένα πραγματικό ζήτημα εδώ. Το πραγματικό ζήτημα είναι ότι καταδικάστηκαν άνθρωποι για ηγεσία εγκληματικής οργανώσεως. Δεν μπορεί τώρα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί γι' αυτό ταυτόχρονα να υποδίονται και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Δεν γίνονται και τα δύο. Το να κρατάμε έτσι τη Χρυσή Αυγή μακριά από τη Βουλή, να μην βγαίνει στα κανάλια, γιατί κάποια στιγμή αποφάσισαν και οι δημοσιογράφοι να μην βγάζουν τους χρυσαυγίτες. Πιστεύετε ότι είναι? Ναι, δεν αποφάσισαν. Απαγορεύτηκε. Απαγορεύτηκε. Είναι καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης από το να είναι όλα στο φως και να μπορούμε να τα ελέγχουμε και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει? Νομίζω ότι εδώ πρέπει να αποσαφινιστεί, γιατί αυτό ήταν ένα κλασικό επιχείρημα της αριστεράς, τα ακούω, και ας το πω, θα το πω, ονομάζω το φιλελεύθερο επιχείρημα ή το ανοιχτικό επιχείρημα, το οποίο όμως απαντάει σε λάθος θέματα. Νομίζω ότι εδώ δεν κατάλαβε, και η κριτική και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάλαβε τη βάση της συζήτησης. Τη χάσανε τελείως. Γιατί? Διότι αυτή είναι μια συζήτηση ανάμεσα στις εξής δύο θέσεις. Ναι. Να απαγορεύσουμε το φασιστικό κόμμα
Χ, το ναζιστικό κόμμα Ψ, ή στην Ευρώπη, στη Γερμανία, το κομμουνιστικό κόμμα. Ναι. Να τα απαγορεύσουμε αυτά. Αυτές είναι απαγορεύσεις, οι οποίες γίνονται γιατί οι συγκεκριμένες ιδεολογίες θεωρούνται και ορθώς εχθρικές της δημοκρατίας. Ναι. Άρα υπάρχει μια προσέγγιση η οποία... Ως προς την ιδεολογία. Ναι. Υπάρχει μια προσέγγιση η οποία λέει ότι δεν μπορεί το Σύνταγμα να προβλέπει την αυτοκατάργησή του. Ναι. Ή να επιτρέπει μια δράση κάποιου που απροκάλυπτα και ανοιχτά σκοπεύει και στοχεύει στην κατάργηση της δημοκρατίας. Μάλιστα. Okay. Αυτή είναι μια συζήτηση. Το Ελληνικό Σύνταγμα πράγματι σε αυτή τη συζήτηση έχει πάρει θέση. Και είναι αντιαπαγορευτική. Ναι. Λέει όχι. Αν έχουν ψηφίσει, πρέπει να μπουν. Αν τους έχουν ψηφίσει. Λέει αυτό που λέτε. Ναι. Τι, ότι εγώ θα τους αντιμετωπίσω όλους αυτούς με πολιτικούς όρους. Θα κάνουμε τα πολιτικά μας επιχειρήματα, θα γίνει διάλογος, θα διαμορφώσω κοινωνικές συνθήκες τέτοιες, θα αντιμετωπίσω τα κοινωνικά προβλήματα που τους εκτρέφουν και επομένως δεν θα αφήσω έδαφος να αναπτυχθούν. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση για τις ιδεολογίες και τα προγράμματα. Τώρα δεν συζητάμε για ιδεολογίες και προγράμματα. Συζητάμε για κάτι εγκληματίες. Mm-hmm. Να σας το αποχρωματίσω. Ναι. Αύριο το πρωί συλλαμβάνεται ένας κύριος, ο οποίος είναι αρχηγός εγκληματικής οργανώσεως, ο οποίος διακινεί ναρκωτικά και κάνει και σωματεμπορίες. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή είναι εγκληματικός νους, ταυτόχρονα έχει αναπτύξει και ένα, για να φτιάξει το προφίλ του, ένα ευρύτατο κοινωνικό δίκτυο παροχών προς τους φτωχούς με τα χρήματα αυτά. Ναι. Και θέλει να βάλει υποψηφιότητα. Mm-hmm. Συλλαμβάνεται, καταδικάζεται ως αρχηγός εγκληματικής οργανώσεως που κάνει τέτοια. Ρωτώ εγώ, θα κάνει και τον πολιτικό αρχηγό? Εντάξει, αυτό όμως προϋποθέτει να είναι και λίγο σε υγιή κατάσταση κοινωνία, σε υγιές επίπεδο. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά βρίσκουν το έδαφος, κύριε Βορύδη. Μπορεί να βρίσκουν κάποιο έδαφος, αλλά επαναλαμβάνω όμως, το κρίσιμο εδώ είναι αν ανεχόμαστε αυτό. Γιατί άλλη είναι η συζήτηση για τις πολιτικές ιδεολογίες, η οποία κατά τη γνώμη μου το Σύνταγμα σωστά ερμηνεύουν εδώ, η ιστορική του ερμηνεία είναι αντιαπαγορευτική. Mm-hmm. Ναι, αλλά εδώ δεν απαγορεύσαμε ιδεολογίες. Ο Κασιδιάρης, για να συνοηθούμε, δεν είναι στη φυλακή επειδή είναι ναζιστής. Πράγματι, γιατί θα με διορθώσουν ορισμένοι συνάδελφοί μου, καταδικάζεται για το ποινικό αδίκημα της ηγεσίας σε εγκληματική οργάνωση, όπου πράγματι η απόφαση λέει ότι το κίνητρο ήταν φασιστικό και ρατσιστικό. Ναι. Το κίνητρο της πράξεώς του. Σωστά. Αλλά η πράξη είναι πράξη του ποινικού κώδικα. Εδώ λοιπόν δεν είπαμε, α, ο Κασιδιάρης ή η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστικό κόμμα, να τους απαγορεύσουμε τη λειτουργία ή να τους βάλουμε στη φυλακή επειδή είναι ναζιστές. Όχι, δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν είναι αυτό. Είπαμε ότι κράναν εγκληματική οργάνωση και φτιάξανε μια δομημένη οργάνωση για να κάνουν εγκληματικές ενέργειες και πράξεις, τις οποίες και πράξανε και τις οποίες προσδιορίσε το δικαστήριο και καταδικάστηκαν γι' αυτό. Από αυτή την αφετηρία γεννιέται το σημαντικό ερώτημα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι εν συνεχεία θα κάνουν και τους πολιτικούς αρχηγούς? Δεν γίνεται η ένωμη τάξη από τη μια μεριά, το ποινικό της κομμάτι, να βγαίνει και να λέει εσείς ηγείστε εγκληματικής οργανώσεως. Και ξαφνικά, όταν φεύγει από το ποινικό της κομμάτι και πηγαίνει στο διπλανό δωμάτιο, που είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου που κάνει την ανακήρυξη των συνδυασμών, να λέει η ίδια ένωμη τάξη, αλλά σε διπλανό δωμάτιο, τώρα δεν είστε ο αρχηγός εγκληματικής οργανώσεως, είστε αρχηγός πολιτικού κόμματος. Mm-hmm. Δεν γίνονται και τα δύο. Τι είναι πιο επικίνδυνο, ακροδεξιά ή ακροαριστερά? Κοιτάξτε, για μένα η συζήτηση τη θωράκη τη δημοκρατία, εγώ δηλαδή εδώ, θα σα πω ότι είμαι στο αντιαπαγορευτικό κομμάτι. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι η δημοκρατία αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ούτε από τόνα, ούτε από τ' άλλο. Mm-hmm. Κανείς δεν θα καταλύσει το Σύνταγμα και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να καταλύσει μαζεύουν το Σύνταγμα. Μαζεύουν κόσμο όμως. Μαζεύουν έναν κόσμο, ναι. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό αποτελεί, ας το πω, θεσμική, δομικό κίνδυνο του πολιτεύματος. Mm-hmm. Εξού και όσοι λένε, και το άκουσα και αυτό, δυστυχώς αυτό το άκουσα από τον κύριο Τσίπρα, ότι ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι θα απαγορεύετε τη Χρυσή Αυγή, όχι το Κασιδιάρη ή τη Χρυσή Αυγή, όχι γιατί το πιστεύετε, αλλά γιατί αλλιεύετε ψήφους, γιατί τους είδατε να παίρνουν. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό που είναι προβληματικό είναι αν κάποιος χρησιμοποιεί το μανδύα πολιτικού κόμματος προκειμένου να τελεί εγκλήματα.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Και της αντισυστημικότητας. Η αντισυστημικότητα, γι' αυτό λέω εγώ, δεν τις μπερδεύω τις δύο συζητήσεις. Mm-hmm. Γιατί αντισυστημικοί μπορούν να θέλουν να είναι πολλοί και στο τέλος τέλος δικαίωμά του και θα δούμε τώρα αν έχουν ηρμό, αν αυτά τα οποία λένε βγάζουν νόημα, mm-hmm. αν, τι είναι αυτό το οποίο εννοεί ο καλλιτέχνης. Κάνουν συνέστημα. Τι είναι αυτό ο καλλιτέχνης, τι είναι αυτό ο ποιητής, αν είναι συνέστημα, αν είναι τι είναι, θα το δούμε αυτό. Yeah. Αυτό είναι μια χαρά συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, κανένα πρόβλημα, θα μπούμε να το κάνουμε. Διαφορετικό το ζήτημα, εάν φτιάξω μια ομάδα η οποία έχει τάγματα και τα οποία πηγαίνει τώρα και κάνει επιδρομές και χτυπάει δεξιά-αριστερά. Διαφορετική συζήτηση αυτή. Okay. Το ένα είναι διάλογος μέσα στη δημοκρατία, λέγε λίγο πολύ ό,τι θες. Ακόμα και αν ακούω τις χειρότερες παραδοξολογίες και τις μεγαλύτερες ανοησίες, πάντως είναι ευθύνη μου σε τελευταία ανάλυση ως πολιτικού να τις αντικρούσω. Ακόμα και τις μεγαλύτερες ανοησίες. Ακόμα και αν απευθύνονται στο θυμικό και μόνον. Και δεν έχουν ούτε ένα δράμι λογικού σε αυτή την όλη συζήτηση. Αλλά διαφορετικό το θέμα, mm-hmm. αν εδώ μου οργανώνεσαι και μου κάνεις κλιματικές πράξεις. Με τους φίλους σας αυτά συζητάτε? Συζητάμε πολλά από αυτά, ναι. Η αλήθεια είναι ναι. Έχετε το καθήκον να εξηγείτε? Σας κουράζει αυτό ποτέ, ότι ο Χοβορίδης είναι και υπουργός τώρα? Πρέπει να πει και αυτό το πείμα. Κοιτάξτε, εγώ την αγαπώ την πολιτική και αγαπώ και την πολιτική συζήτηση, άρα δεν μου είναι κουραστικό το θέμα, ακόμα και στις ιδιωτικές μου στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, όταν αισθανθώ και κουρασμένο με τους φίλους, τους λέω βαρέθηκα, τώρα δεν θέλω άλλο. Α συζητήσουμε κάτι άλλο. Ναι. Χειρότερη, πιο δύσκολη στιγμή στην πολιτική σας καριέρα? Δύσκολη στιγμή. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα. Νομίζω ότι έτσι, σε εμάς που είμαστε οι πολιτικοί που περάσαμε την πτώχευση της χώρας, θα σας έλεγα οι διλημματικές μας στιγμές ήταν όταν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ψηφοφορίες και πρέπει να πάρεις θέσεις οι οποίες ήταν ξεκάθαρα δημοφιλείς και προφανώς έφερναν σε σύγκρουση με το λαϊκό αίσθημα εκείνη τη χρονική στιγμή, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είναι σωστές. Επομένως, θα σας έλεγα, πρώτη διλημματική στιγμή είναι όταν ήμουνα στο λαό τότε. Mm-hmm. Και είχα την άποψη και την ισχυρή άποψη ότι έπρεπε να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο, yeah. τότε που φέρνουμε Πανδρέου. Και εκεί ήμασταν μειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όσοι υποστηρίζαμε αυτή την άποψη, η οποία τελικώς επικράτησε τότε την παρεμβάση του Γεωργίου Καρατζαφέρη, του Προεδρού του Κόμματος. Και η δεύτερη δύσκολη με αυτή την έννοια στιγμή ήταν ότι ξανά τώρα, πια αντίθετα με ό,τι είχε σκεφτόταν το κόμμα μου τότε, πάλι λέγοντας αυτό ο Χριστιανισμός, έπρεπε να υπερψηφίσω το PSI, γιατί αυτό ήταν η πεποίθησή μου. Άρα αυτές ήταν στιγμές οι οποίες, ας το πω, ο κόσμος, επειδή καταλάβαινε τις συνέπειες περιοριστικής πολιτικής, mm-hmm. προφανώς δεν το ήθελε. Από την άλλη μεριά ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να είναι απολύτως απαραίτητο και έπρεπε να γίνει. Σε ορισμένες περιπτώσεις έπρεπε να λάβεις την ευθύνη. Σε μία περίπτωση έπρεπε να συγκρουστείς με το κόμμα σου. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Αυτές ήταν δύσκολες στιγμές. Ναι. Με τον Καρατζαφέρη πώς θα πάτε, όταν τον συναντάτε, τι λέτε? Μια χαρά. Είστε φίλοι? Φίλοι δεν θα το έλεγα, υπό την έννοια ότι δεν κάνουμε παρέα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η σχέση είναι μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ποιος είναι ο άνθρωπος που σας ξέρει καλύτερα από όλους? Φαντάζομαι η γυναίκα μου, ξέρω, ναι, υποθέτω. Δηλαδή έχω χάσει τους γονείς μου, άρα νομίζω ότι αυτή την έννοια ο πιο κοντινός μου άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι η γυναίκα μου. Αν πηγαίνετε, πάτε διακοπές, σας αρέσει να απομονώνεστε? Μόνος μου τι εννοείται? Μόνος μου να φύγω, δηλαδή στα παιδιά μου, δεν ξέρω, με κάμπινγκ πώς πηγαίνεις? Σε ένα μέρος, στο ίδιο μέρος, συγγνώμη, αυτό ρωτάνε. Ναι, είμαστε, έχουμε, η αλήθεια είναι οικογενειακά, ναι, έχουμε ένα συγκεκριμένο μέρος στο οποίο πηγαίνουμε, στη Μάνη. Το οποίο πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια και εντάξει, έχουν κάνει και παρέες τα παιδιά. Και όμως λίγο είναι η ρουτίνα μας, ας το πω, η καλοκαιρινή αυτή. Σινεμά ή θέατρο? Σινεμά. Καλύτερη έτσι ταινία που έχετε δει τώρα τελευταία? Να βάλω το Βορίδι να γίνει λίγο κριτικό σινεμά. Τώρα να σου πω κάτι. Έχω πολύ καιρό να πάω. Mm-hmm. Δηλαδή πραγματικά και τώρα τελευταία και τα τελευταία χρόνια όταν πηγαίνουμε σινεμά κυρίως βλέπουμε παιδικές, γιατί πηγαίνουμε με τα παιδιά. Όλοι αυτά τραβάμε. Λοιπόν, επομένως και τις λίγες φορές που πάω πηγαίνω σε παιδικές, αλλά τώρα αν μου πείτε ποια ταινία μ' αρέσει πάρα πολύ και τη βλέπω και την ξαναβλέπω, μ' αρέσει Αποκάλυψη τώρα. Σκληρή ταινία. Ναι, αυτή η ταινία μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή είναι από τις ταινίες που
Γιατί όμως, τι είναι αυτό, είναι σκληρό, είναι Βιετνάμ, σκληρή σκηνοθεσία. Νομίζω γιατί έχει αντρική ματιά. Όλα τα μεγάλα διλήμματα που μπορεί να υπάρξουν με όλες τις εκδοχές και έχει και φοβερούς απίθανους χαρακτήρες. Δηλαδή ο βασικός χαρακτήρας που είναι αυτός ο σταγματάρχης, που τον παίζει ο Μάρλον Μπράντο σε αυτή την απίστευτη ερμηνεία του, νομίζω από μια μεριά περιγράφει έναν ολόκληρο κόσμο και το πώς μπορεί να σκεφτεί κανείς γι' αυτό, και από την άλλη έχεις και το ακριβώς αντιπαρατηθέμενο που είναι αυτός ο, ας το πω λίγο, εναλλακτικός αξιωματικός, ο οποίος τον αμφισβητεί και λίγο σκέφτεται πώς πρέπει να κάνει τα πράγματα, συν όλες αυτές τις αποχρώσεις που έχει σε αυτό το έργο, σε όλα τα επίπεδα, από τη μουσική μέχρι το... Είναι καταπληκτική ταινία. Ωραία, εντάξει. Οπότε ξέρουμε την αγαπημένη σας ταινία. Αν θα γράφετε μια αυτοβιογραφία... Αυτοβιογραφία δεν νομίζω. Γιατί όχι? Δεν θεωρώ τώρα ότι είναι τόσο συγκλονιστικό για να αυτοβιογραφιστώ. Είστε από τους λίγους. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω ότι έχουν ζήσει κάτι συγκλονιστικό και θα τη γράφανε ευχαρίστως. Δεν νομίζω τώρα. Υπερβολές μου φαίνονται αυτά. Αλλά ότι κάποια στιγμή μπορείς να ήθελα να γράψω, αλλά όχι βιογραφία, αλλά λογοτεχνία, αυτό θα ήθελα να το κάνω, να προσπαθήσω. Δεν ξέρω αν θα ήμουν καλός ή κακός. Έχετε στο σιρτάρι κάτι? Όχι, δεν έχω. Αλλά έχω ιδέες. Πώς θέλετε να μας πείτε μία? Όχι. Καθόλου? Καθόλου. Αν γράψετε ποτέ λογοτεχνία, θα είναι Μάκης Βορύδης ο συγγραφέας ή θα χρησιμοποιήσετε ψευδόνυμο? Όχι, θα ήθελα να μην είναι Μάκης Βορύδης. Οπότε θα μετρήσετε και τις δυνατότητες σας πραγματικές. Σωστά. Αν μπορούσατε έτσι να ξεχωρίσετε κάτι που σας κάνει να χαμογελάτε, τι είναι αυτό? Τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου με κάνουν να χαμογελάω. Εκτός του να ξυπνάτε πρωί, τι είναι δύσκολο για τον μπαμπά Βορύδη? Δεν έχω. Είναι καταπληκτικά παιδιά αυτά. Δεν έχουμε δυσκολίες. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε σε αυτό το επίπεδο πάρα πολύ τυχεροί. Είναι απίθανα παιδάκια και είναι, νομίζω, και τρομερά ισορροπημένα. Είναι σούπερ. Ο μπαμπάς Βορύδης είναι αυστηρός? Όχι. Όχι, αλλά να πω κάτι, δεν χρειάζεται κιόλας. Ναι. Δηλαδή, είναι τόσο τα παιδιά και τα δυο παιδιά είναι τόσο με το δικό τους τρόπο ο καθένας, γιατί το καθένα έχει τη μανιέρα του σε αυτό. Αλλά είναι τόσο συνεπή σε όλα όσα πρέπει, ας το πω, να είναι συνεπή, που δεν υπάρχει λόγος αυστηρότητας καθόλου. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι για την τωρινή σας κατάσταση, για αυτό που ζείτε τώρα, τι θα ήταν? Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Την προσωπική μου κατάσταση? Ό,τι θέλετε. Τώρα. Εγώ τα κάνω ανοιχτά τα ερωτήματα και ο καθένας όπως θέλει. Ο καθένας απαντάει όπως θέλει, ναι. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι από αυτή την πλευρά είμαι αρκετά τυχερός, γιατί επέτρεψε ο Θεός και επιτρέπει ακόμα να κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει αρκετά. Και τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, δηλαδή και το δίκαιο και η πολιτική, είναι πράγματα που τα αγαπώ πολύ. Αλλά είμαι από τους πάρα πολύ τυχερούς ανθρώπους που περνάνε ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους κάνοντας πράγματα που αγαπούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό για να περάσει τη ζωή σου καλά. Είμαι και πολύ τυχερός, γιατί δόξα τω Θεώ τα παιδιά είναι καλά και είναι όπως πρέπει και είμαστε χαρούμενοι. Άρα θεωρώ τον εαυτό μου από τους πολύ τυχερούς και ευλογημένους ανθρώπους. Δηλαδή δεν θα άλλαζα πολλά. Μια χαρά είμαστε. Την τύχη μας την κάνουμε ή μας έρχεται? Καλά, σε μεγάλο βαθμό τώρα μας έρχεται. Σε μεγάλο βαθμό μας έρχεται. Γιατί είναι τόσα πολλά τα πράγματα που μπορούν να συμβούν στη ζωή, που μπορούν να σου δυσκολέψουν τη ζωή και τα οποία καθόλου δεν ελέγχεις. Που νομίζω, ναι, οφείλει κανείς να έχει ταπεινότητα απέναντι σε αυτό. Μην νομίζει δηλαδή ότι του πάνε καλά κιόλας, ότι είναι δική του η ευθύνη. Πιστεύετε στην τύχη, στην γρουσουζιά, έχετε τέτοια θέματα? Όχι πολύ. Όχι λίγο. Όχι πολύ. Δηλαδή, τυχερή γραβάτα, κάτι. Πιστεύω πολύ και ευχαριστώ το Θεό για την καλή μου τύχη. Αλλά όχι με την έννοια τώρα μιας πρόληψης. Είστε καλός χριστιανός? Δεν θα σας έλεγα τώρα, ναι. Αν κρίνω δηλαδή τον εαυτό μου σύμφωνα με όσα διδάσκει ο κύριος ημών, έχω πολλές αμαρτίες. Αλλά νομίζω και εκείνος το καταλαβαίνει ότι τι να κάνουμε. Η ανθρώπινη φύση είναι φθαρτή και έχει και λατώματα πολλά. Εκτός από τα παιδιά σας και την οικογένειά σας, τι σας δίνει δύναμη? Σε μεγάλο βαθμό
οι ιδέες μου. Mm-hmm. Δηλαδή και σε στιγμές σημαντικής δυσκολίας, πάλι ουσιαστικά ανατρέχω σε ένα επίπεδο, ας το πω, σκέψεων και ιδεών και ηθικών προταγμάτων που σου λένε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις. Αυτό νομίζω ότι... Ηθική πηξίδα που λένε οι Αγγλοσάξονες. Ναι, δηλαδή όταν ρωτιέσαι τώρα γιατί ρε παιδί μου το περνάω όλο αυτό. Ναι. Γιατί πάντα σε όλες τις δουλειές, όσο και να τις αγαπάς, υπάρχουν και απογοητεύσεις, υπάρχουν και δυσκολίες και υπάρχει και κόπωση. Υπάρχει στιγμή που λέει ο Μάκης Βορύδης, γιατί είμαι εγώ εδώ τώρα. Θα μπορούσα αυτό... να είμαι στη Μάνη να κάνω τα μπάνια μου. Σωστά. Το σκέφτεστε αυτό? Το σκέφτομαι. Mm-hmm. Αλλά να το πω διαφορετικά. Νομίζω ότι σε όλες τις δουλειές υπάρχει αυτό. Επαναλαμβάνω, όσο κάνεις αγαπάς. Mm-hmm. Γιατί το ζήτημα με τη δουλειά είναι ότι σε παρασύρει στο ρυθμό της. Έχει και έναν αντικειμενικό ρυθμό, τον οποίο δεν μπορεί να τον καθορίσεις απολύτως. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνεις, να το ανοιγοκλίνεις όπως θες εσύ. Δημιουργούνται αντικειμενικά υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις αυτές και γιατί μπορεί να έχουν αυξημένη πολυπλοκότητα, συνθετότητα, δυσκολία, αντίσταση. Να μην σου βγαίνουν. Άρα λοιπόν εκεί. Ναι. Προφανώς σε ζορίζει όλο αυτό. Εκείνη τη χρονική στιγμή λοιπόν είναι που ενισπείρεται και η αμφιβολία. Ρε παιδί μου, τώρα αυτό που κάνουμε, δηλαδή, αξίζει και τον κόπο από ένα σημείο και μετά. Και εκεί νομίζω προστρέχει στο βασικό σου ηθικό κώδικα. Τελευταία ερώτηση. Mm. Ποιος σας πήρε τη γραβάτα σας? Είναι δώρο? Νομίζω ότι την πήρα εγώ. Αλλά δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Νομίζω ότι την πήρα εγώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ. Σήμερα εδώ. Ωραία γραβάτα. Ναι. Μπλε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και με ελληνικά γράμματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.